Αυτό που προσπάθησα να μεταφέρω στους μαθητές υποψήφιους φοιτητές ιατρικής είναι ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία περίπου 30 χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολλά στον τρόπο λειτουργίας και στον τρόπο καθημερινότητας της ιατρικής επιστήμης και νομίζω ότι και πιο εύκολη την κάνει. Και πιο ε, καλές είναι οι δυνατότητες να μελετήσει κανείς το αντικείμενο ε, το οποίο μπορεί κανένα φορά να είναι δύσκολο. Και πιο εύκολη είναι η επικοινωνία με άλλους συναδέλφους του α, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Το διαδίκτυο και η τηλεϊατρική έχουν βοηθήσει. Πάρα πολλοί τους καλούς γιατρούς να γίνονται καλύτεροι αρκεί να ξέρουν να επικοινωνούν με άλλους συναδέλφους του σε όλο τον κόσμο. Στην ε, χειρουργική, την ε, καθημερινή όπως είναι στην κοιλιά που εξελίχθηκε όπως είναι, όπως είναι γνωστό στη λαπαροσκοπική και από εκεί πήγε στη ρομποτική χειρουργική, η τεχνολογία του διαστήματος που μας οδήγησε στη Σελήνη εδώ δε και δεκαετίες έγινε μικροσκοπική για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο χειρουργείο. Μα έχει δώσει λύση σε προβλήματα που πρώτα ήταν να ξεπέραστα, έχει κάνει τα δύσκολα εύκολα και έχει κάνει τι επιπλοκέ των τομών να λείπουν, να μην έχει δηλαδή κανεί πόνο, να μην έχει απώλεια αίματο, να μην έχει λοιμώξει και αν είναι δυνατόν να σηκώνεται να πηγαίνει σπίτι του την άλλη μέρα. Είναι πολύ σημαντικό, η ικανοποίηση του ασθενού είναι τεραστία, αλλά και η ικανοποίηση δική μου ω γιατρό του είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εύχομαι στους μαθητές που θα γίνουν φοιτητέ ιατρικής να γίνουν άριστοι γιατροί στο μέλλον, γιατί αυτοί θα είναι και οι γιατροί μας.